Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Να προσέχεις πάρα πολύ, αλλά να προσέχετε και εσείς, κορίτσια, που βάζετε την τσάντα, αυτό που είπε η Ιωάννα μου. Πάντα πίσω, πίσω. Ναι, 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 πίσω. Εγώ πλέον στο πορτμπαγκάζ, μη σας πω. Στο πορτμπαγκάζ είναι επίσης επικίνδυνο. Τα έχετε πει, παιδιά, όλα τώρα. Στο πορτμπαγκάζ. Ναι, ναι, ναι. Πού θα σας βρούνε. Λοιπόν, Λέα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο και καλά Χριστούγεννα με την οικογένειά σου. Και εσείς. Είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κάμερα του Medistar, βασικά όχι την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε βράδυ, εμείς βγαίνουμε έξω, συναντάμε κόσμο, μιλάει μαζί μας. Κάποια πρόσωπα αγαπημένα από αυτά που συναντήσαμε πρόσφατα είναι αυτά της κυρίας Εύης Παπαθεοδόρου, που έχουμε φιλοξενήσει και μέσα από την εκπομπή, και του κυρίου Κώστα Βουτσά, ο οποίος δεν ήταν μόνος του, ήταν μετά τη συνοδού του. Ποια είναι αυτή άραγε? Ποια? Η συνοδός δεν σημαίνει ότι είναι και η σχέση, μπορεί και φύγει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα δείτε. Μαθήματα αισιοδοξίας δίνουν οι δύο βετεράνοι της τέχνης και αγαπημένοι μας ηθοποιοί Εύη Παπαθεοδόρου και Κώστας Βουτσάς. Η κάμερα του Made in Star τους πέτυχε να διασκεδάζουν στο μαγαζί του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, με τον Κώστα Βουτσά να συνοδεύεται από την όμορφη ηθοποιό Κάτια Νικολαίδου, τη δε Εύη Παπαθεοδόρου να διαψεύδει δημοσίευμα εφημερίδας που την ήθελε να περνά κρίσιμες στιγμές με την υγεία της. Δεν έχω τίποτε πέρα από ένα καταράκτη, ξέρεις, θα κάνω αυτό. Όλος ο κόσμος λαχτάρισε έτσι που το προβάλλανε. Γι' αυτό οι δημοσιογράφοι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Έτσι, είναι. Σίγουρα είναι. Πράγμα, τελείως τρελό. Τώρα έχεις δει εσύ ανθρώπους που κάνουν εγχείρηση καταράκτη στο μάτι να περνάνε κρίσιμες στιγμές. Γνωστός για την αδυναμία του στο ωραίο φίλο, ο Κώστας Βουτσάς, που είναι πάντα η χαρά της ζωής, δεν θα μπορούσε παρά να είναι τριγυρισμένος από όμορφες γυναίκες. Διευκρινίζει ωστόσο ότι η Κάτια Νικολαίδου είναι η πρώτη και μοναδική γυναίκα φίλη που έχει. Χάλια, βαρετός, δεν θέλει να βγαίνει, είναι χάλια στην παρέα, δεν αγαπάει καθόλου τους ανθρώπους, δεν κάνει καθόλου φίλους. Νομίζω ότι είναι η πιο βαρετή παρέα που μπορεί να υπάρξει, μα είναι δυνατόν, είναι μοναδικός, εγώ θα τα πω. Είμαστε πολύ αγαπημένοι φίλοι. Και αυτό είναι από τα σπάνια. Δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου φίλη γυναίκα. Κάθε γυναίκα που ήμουνα, την είχα και η γυναίκα. Τώρα δεν πρέπει να είμαστε φίλοι. Ερωτήσω αν τα Χριστούγεννα να τα περάσετε οικογενειακά με τις κόρες σας. Με φίλες, με τις κόρες μου, με φίλους, με αυτά. Να περάσουμε τις πλαδιές και την Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά όπως όλος ο κόσμος. Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο Έλληνας και η Κατσαρίδα δεν θα πεθάνουν ποτέ. Τι είναι, ράμο, βλέπει, πιάνω ράμο, βλέπει, πιάνω ράμο. Τον μπαμπά μου. Ναι, τον μπαμπά σου, το ξέρω τον μπαμπά σου, αλλά πιάνω μπαμπά σου, πιάνω μπαμπά σου. Το πλούσιο, έχω και κότρα, πάμε μια βόλτα. Όχι, τα Χριστούγεννα λέω, θα δουλεύετε. Σας έχουν λείψει Χριστούγεννα, χωρίς δουλειά. Εγώ, εμένα μ' αρέσει. Η γιορτή για μένα είναι η δουλειά. Η αγαπημένη Θεοπούλα του Παραπέντε ξεσπά και εναντίον όσων παιδεύουν τον ελληνικό λαό. Η ζωή πάντα νικάει. Εμείς χρωστάμε, εσείς μας χρωστάτε, όχι εμείς. Σταματήστε το. Δεν έχουμε παιδί μου να πληρώσουμε. Πώς θα το κάνουμε? Φύγετε από εδώ. Εμείς θα ζήσουμε με ψωμί και ελιά. Έχουμε ωραίες ελιές, έχουμε ωραίο ψωμάκι. Εμείς θα ανταλλάσσουμε πίτες, θα φτιάξουμε κοτόπουλα. Δεν φοβόμαστε. Εμείς έχουμε περάσει πολλά αυτός ο λαός. Λοιπόν, να τα μαζέψετε και να πάτε στο καλό σας όλοι. Να μην μας ενοχλούν πια. Ας τα κομμάτια πια. Έρχεται τόσο, λέει, αυτό εδώ. Δεν μας παρατάτε με τους αριθμούς σας και τα λεφτά σας. Μην χάνετε το κουράγιο σας. Στο τέλος εμείς θα νικήσουμε. Η ζωή νικάει πάντα. Έτσι ακριβώς, κυρία Παπαθεοδόρου. Εννοείται ότι η συνοδός στην οποία αναφερθήκαμε είναι η Κάτια Νικολαίδου, η καταξιωμένη ηθοποιό Στάθη μου και πολύ καλή φίλη του Κώστα Βουτσά. Καλέ, τελειώσαμε. Ναι. Γιατί, παιδιά. Κρίμα. Κρίμα.